Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί μας φίλοι, και όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, η εκπομπή μας συχνά θα έχει εκπλήξεις. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση της επιτυχίας της Καλύμνου στο να έχει μια σχολή εμπορικού ναυτικού πλέον, από εδώ και στο εξής, που εντείνονται οι προσπάθειες και πολύ σύντομα το όραμα φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα και να έχουμε τη σχολή αυτή, έχουμε μια άλλη έκπληξη, η οποία ήρθε και μας βρήκε από τη γειτονική μας Λέρο. Έχουμε στο στούντιό μας τον συμπατριώτη μας, ομογενή από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, επιχειρηματία, τον κύριο Γιώργο Παυλή, ο οποίος συνοδεύεται βέβαια και από τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο τον Ιγνατίδη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Παυλή, κύριε Ιγνατίδη. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή βέβαια για εμάς να είστε εδώ στο στούντιό μας, να έρθετε από τη Λέρο μια τόσο πολύ δύσκολη μέρα, με πολύ κακές καιρικές συνθήκες, για να ανακοινώσετε, κύριε Παυλή, την υποψηφιότητά σας ως δήμαρχος. Μας τιμά αυτό η επιλογή του να έρθετε στην εκπομπή μας και στο κανάλι μας. Καλησπέρα σας και είναι και η δική μου χαρά κιόλας που είμαστε εδώ δίπλα στο YoTV με τιμή. Είχαμε λίγο δύσκολο ταξίδι και με λίγο ζαλισμένο, γιατί ήταν ένα έκτακτο ταξίδι. Η θάλασσα είναι λίγο, ήταν λίγο ή παραπάνω με μεγάλα κύματα και αέρα. Όμως φτάσαμε στην Καλύμνο, εδώ είμαστε. Και με χαρά να τα συζητήσουμε. Να πω ότι δεν ήταν και τόσο μεγάλη έκπληξη βέβαια η υποψηφιότητα αυτή, γιατί ο κόσμος το ζητούσε αυτό. Εγώ το άκουγα προσωπικά, επειδή για επαγγελματικούς λόγους πηγαίνω έρχομαι από Λέρο και είχα ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε ότι θα ήταν πολύ καλό ένας άνθρωπος που αγαπά τόσο πολύ τη Λέρο να ασχοληθεί και να αναλάβει. Όχι να ασχοληθεί απλά με τα κοινά, διότι είστε και δημοτικός σύμβουλος, έτσι. Yes. Αλλά το να αναλάβει και τα ηνία στη δημαρχία της Λέρου. Τι ήταν αυτό που σας έκανε τελικά να πάρετε αυτή την απόφαση, κύριε Παυλή? Την απόφαση την έχω πάρει από... γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια ιδίως βλέπεις ένα ρεύμα που ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά που βλέπουν στη Λέρο. Το νησί δεν προχωράει, πάει κάθε χρόνο σκαλοπάτι κάτω. Αυτό ως πατριώτης, κάποιος που αγαπάει το νησί, δεν θέλει να βλέπει το νησί να πιένει πίσω. Το θέλει να το βλέπουμε να πάει μπροστά. Αυτό με πολλούς που με έχουν συζητήσει και μου έχουν πει, κάνε το βήμα, γιατί ξέρουμε είσαι ένας άνθρωπος που είσαι ένας τεχνοκράτης, ένας πετυχημένος που μπορεί να αλλάξει αυτή την νοοτροπία και να φτάσει η Λέρος σε άλλα επίπεδα που τις αξίζει, γιατί οι Λεριοί είναι φιλότιμοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, τους αγαπάω, έχουν μπει στο σύνη με το Λεριό, απλά πρέπει να αλλάξει η πορεία της Λέρο, γιατί όπως πάει, κάθε μέρα πάει πίσω σε ένα σημείο που θα φτάσουμε στο 1960. Δεν ξέρω, Νίκη, ήθελες κάτι? Κύριε Παυλή, έχω μπροστά μου το ενημερωτικό έτσι φυλάδιο αυτό που αφορά στη ζωή σας. Ξεκινήσατε από πολύ μικρός, είσαστε ομογενείς στην Αυστραλία, έχετε μια πορεία πολύ αξιόλογη όλα αυτά τα χρόνια και στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία, την ελληνική παροικία εκεί στην Αυστραλία. Θα σταθώ, για να διαβάσουμε το βιογραφικό σας θα πρέπει να φάμε πολύ χρόνο, να περάσει πολύς χρόνος. Είναι 3 σελίδες πολύ έτσι αξιόλογες δράσεις και σταθμοί στη ζωή σας. Θα σταθώ στο 2004, εκεί όπου ο πρώην δήμαρχος Λέρου, ο κύριος Τιμόθεος Κοτάκης, εκτιμώντας την προσφορά σας στο νησί, τις δράσεις σας, αλλά και τις ικανότητές σας και στη Λέρο και στο εξωτερικό και στην Αυστραλία, σας έδωσε τον τίτλο του πρεσβευτή της Λέρου στην Αυστραλία. Μια πολύ έτσι αξιέπαινη για σας τίτλος, ένας αξιέπαινος τίτλος για σας. Που κρύβει πολύ δουλειά όμως, πολύ Νίκη, δουλειά, πράγμα, ναι, πολύ καλά. Το χτιμάω τότε τον κύριο Κοτάκη, πρώην δήμαρχος το 2004, είδε την δυνατότητα μου, την είχε γνωρίσει. Έβλεπα από το 2000 που είχα ξεκινήσει, που έχω μονά συχνά στη Λέρο, από το 2000, τώρα 18 χρόνια, είμαστε δίπλα σε όλους τους συλλόγους, εκκλησίες, πολιτιστικά, όλο είμαστε δίπλα όπου μπορώ να βοηθήσουμε. Και ο κύριος Κοντάκης τότε το είχε γνωρίσει και έβλεπε ένας άνθρωπος με συνδέσεις με όλη την Αυστραλία. Ήταν σημαντικό. Και ως
πετυχημένος δήμαρχος τότε, mm-hmm. το είχε γνωρίσει και μου έδωσε αυτό το τίτλο που το χτίμησα mm-hmm. και το έχω φτάσει με τη τίμηση στη Βουλή της Ελλάδος, στη Βουλή mm-hmm. της Αυστραλίας, mm-hmm. στο Πατριαρχείο. Όλα αυτά είναι ένα κλειδί και σημαντικά για τη λεωρήτη. Αυτό όπου μπορώ να παρουσιάσω τον αυτό μου, παρουσιάζω τη Λέρο. Mm-hmm. Και ακούγεται η Λέρο σε σημεία που δεν θα είχε φτάσει κανένας. Mm-hmm. Εδώ είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί πάντοτε έχω τη Λέρο ψηλά με περηφάνεια. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται και μέσα από το φυλάδιο που έχουμε εδώ και πραγματικά ξεδιπλώνεται mm-hmm. όλη η προσωπική σας, η ιδιωτική σας ζωή. Τα πάντα είναι μέσα σε αυτό το φυλάδιο, αλλά αυτό που βλέπω ξεχωρίζει πάντα είναι η αγάπη για τη Λέρο. Και για να βάλουμε και τον καλό συνάδελφο στη κουβέντα, Νίκο, τι λες εσύ, ισχύει αυτό, αγαπά τη Λέρο ο κύριος Παυλής? Να σας καλησπερίσω κι εγώ. Δεν σου δώσαμε και την ευκαιρία. Ναι, εντάξει, δεν είμαστε ξένοι. Εγώ αισθάνομαι πολύ όμορφο βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή ενημέρωσης, διότι την αγαπάει πολύ και ο κόσμος και δεν είναι τυχαίο, πρέπει να ξέρετε, σας το ξαναπεί, ότι σας παρακολουθούν τόσο πολύ και στα γύρω νησιά. Αν αγαπάει ο Γιώργος ο Παυλής, τι Λέρο? Είναι, θεωρώ, μια ερώτηση η οποία έχει μια εύκολη απάντηση. Με μια ερώτηση. Θα άφηνε κανείς αυτή τη ζωή που έχει ο κύριος Παυλής, τις επιχειρήσεις, τις επιτυχίες του σε όλα τα επίπεδα, τις διασυνδέσεις, ακόμα και με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, του εκάστοτε Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, για να έλθει να μείνει μόνιμα, γιατί αυτό θα σας πει ότι θα μείνει και μόνιμα στη Λέρο και να αναλάβει τα ενία ενός μικρού δήμου. Αυτό θα το ρωτούσαμε. Ναι, πιστεύω όχι, διότι αυτή... Δεν έχει ανάγκη από καταξίωση, είναι καταξιωμένος. Όχι, εντάξει, αυτά θεωρώ τα έχουν τα ξεπεράσει προπολού. Υπάρχει αυτή η μεγάλη εκτίμηση του Γιώργου όσον αφορά τη Λέρο. Η Λέρος είναι η δεύτερη οικογένεια, διότι ο κ. Παυλής είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ άρρηκτα δεμένος με την οικογένειά του, όπως λέτε στο φυλάδιο, τα παιδιά του, ο σύζυγός του, θεωρεί και ο ίδιος ότι είναι κομμάτι της προσωπικής του επιτυχίας και θεωρώ έτσι είναι, ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ θέλω να το ρωτήσω αν σε αυτή την απόφαση έχει συνυπολογίσει ότι ο δρόμος σίγουρα δεν θα είναι ρόδινος, έτσι, γιατί είναι, μιλάμε για πολιτική, μιλάμε σε μικρές κοινωνίες που πολλώνουν τα πράγματα, που θα βγουν και θα αντιμετωπίσει πολλά πράγματα. Η μεγάλη απόφαση είναι να αφήσει την Αυστραλία, το ξεκαθαρίζει ο ίδιος, έχει πάρθει. Θα αφήσει την Αυστραλία και θα έρθει στη Λέρο. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Παυλή, είναι γεγονός αυτό. Είναι, εντάξει, είναι δεδομένο αυτό. Ναι, είναι, γιατί πολλοί κόσμοι, αν με επιτρέπετε, δεν το πίστεψε. Μέχρι τελευταία στιγμή λέει, μα πώς θα κάνει το Δήμαρχο την Αυστραλία, και το ακούσατε κι εσείς πολλές φορές τα τελευταία χρόνια να ακούγεται αυτό. Εντάξει. Το καταλαβαίνω, η στιγμή που όλοι προσπαθούν να φύγουν από την Ελλάδα. Σωστό. Ο Γιώργος ο Παυλής γυρίζει στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό που κάθε μέρα, και αυτό που δεν μου αρέσει, που βλέπω λεροί Έλληνες γενικά να φεύγουν από την πατρίδα, που έχω πολύ στενοχωριέμαι πάρα πολύ που βλέπω αυτό. Εδώ βλέπεις μια ξεχωριστή θέση που γυρίζει ένας από την Αυστραλία πίσω στη Λέρο, στην Ελλάδα. Από μόνο είναι εντυπωσιακό. Έτσι, αυτό μόνο, μόνο είναι, είναι. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το θέλει και η οικογένειά σας. Ναι, έτσι. Σίγουρα, όλο mm-hmm. πακέτο, γιατί δεν γίνεται mm-hmm. χωρίς ένα με τον άλλον. Όμως βλέπεις, είμαι πρωταγωνιστής σε πολλά τομέα mm-hmm. και αυτό ξεχωρίζει, γιατί όπως ξέρετε, πόσοι θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα κάθε μέρα να πάνε στο εξωτερικό. Mm-hmm. Όλοι προσπαθούν, κάθε τρόπο. Και εγώ γυρίζω. Ναι, το γύρισμα όμως αυτό σίγουρα είναι σημαντικό για εσάς, την οικογένειά σας, για τους ανθρώπους που σας πιστεύουν. Έτσι, να το πω λίγο πιο πολιτικά. Απέναντί σας όμως, πρέπει εγώ να σημειώσω, διότι το ζω, ότι ας πάρουμε την απέναντι πλευρά, την πολιτική απέναντι πλευρά, έχετε ένα δήμαρχο που αυτή τη στιγμή στα δικά μου μάτια, θεωρώ ίσως και στα μάτια πολλών συμπατριών, φαντάζει ως ένας πολύ ισχυρός δήμαρχος με ένα έργο ο οποίος κάποιος το αξιολογεί πολύ καλό, κάποιος μέτριο, εσείς θα πείτε ότι δεν είναι αυτό που ήταν, γι' αυτό εγώ κατεβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, έχετε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Αυτό το έχετε συνυπολογίσει? Είναι δυνατό αντίπαλο στο δικό του τομέα. Για μένα δεν είναι μεγάλο δυνατός. Παίζει μια μικροπολιτική που το έχει πετύχει, όμως είναι, μην ξεχάσεις, κλείνουμε στα 8 χρόνια. Και ο κόσμος έχει βαρεθεί, έργα δεν έχουμε δει. ΕΣΠΑ, πόσες ευκαιρίες είχαμε να πάρουμε για τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν γίνει τίποτα. So, η διαφορά, εγώ, Γιώργος Παυλής, και με τη διαφορά του δήμαρχου Μιχάλη Κόλλιας, είναι αυτός
είναι καλός στη μικροπολιτική, εγώ όμως είμαι πιο δυνατός στη μακροπολιτική. Για το μέλλον της ΛΕΡ. Για το μέλλον. Σε αυτή είναι η διαφορά με τη μικροπολιτική, και αυτό ξέρω το παίξω καλά. Γιατί είναι, τα μικρά βήματα είναι πιο εύκολα παρά τα μεγάλα που λέγουμε μακροπολιτική. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βγει κάτι καλό για τη ΛΕΡ. Οπότε από ό,τι βλέπουμε, ο σκοπός τουλάχιστον της υποψηφιότητας είναι αυτός. Βλέπω εδώ στο φυλάδιο και έχω σημειώσει κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Βλέποντας, λέει ο κ. Παυλής, την πατρίδα μου, τη Λέρο ανήμπορη, να υποστέλλεται αναπτυξιακά, να οπισθοδρομεί, να απαξιώνεται και να μαραζώνει τους νέους μας, πάνω σε αυτό που είπε πριν, να την εγκαταλείπουν από την αβεβαιότητα και την ανεργία, έλαβα την απόφαση αυτή για να μην είμαι τουλάχιστον συνένοχος αύριο στα μάτια των συμπατριωτών μου. Αισθάνεστε λοιπόν, κύριε Παυλή, ότι μπορείτε να προσφέρετε στη Λέρο και γι' αυτό πήρα αυτή την απόφαση. Φεβαίως, έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Και υπάρχουν τρόποι να έχουμε δουλειές για την Ολέα, έχουμε τρόποι να μείνουν τα παιδιά στη Λέρο και να μείνει ένα νησί να μεγαλώνει με πληθυσμός, όχι να μικραίνει. Σας αποκαλούν το ΕΣΠΑ της Λέρου, λέτε. Το παράδειγμα σε αυτό, το παράδειγμα είναι που αυτό που είπα πιο νωρίτερα, 8 χρόνια βασικά δεν έχουν γίνει έργα από τον Δήμαρχο ή από τον Δήμο της Λέρου. Η αφαλάτωση, που το λέει ο κύριος Δήμαρχος συνέχεια, είναι από την περιφέρεια. Βασικά, τα άλλα έργα δεν έχω δει, αν δεν ξέρω, έχουν γίνει κάτι, δεν έχω ακούσει ούτε έχω δει καμία τρομερή έργα στη Λέρο. ΕΣΠΑ με το παράδειγμα που πιο πολύ έχω προσφέρει ως ένας πολίτης σε διαφορετικά συλλόγους, πολιτιστικά, οικογένειες, σε εκκλησίες, παρά ένα ολόκληρο Δήμο που μπορούσε να έχει τώρα έργα, πες, κάθε χρόνο 5 και 10 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ βλέπεις ένα μικρό Τήλος, το νησί Τήλος, προχτές πήρε ένα έργο 4 εκατομμύρια ευρώ. Με πόσα, 500 άτομα πληθυσμό. Ο Τήλος φέτος είχε 35.000 τουρίστες που πήγαν στη Τήλο. Η Λέρος με 8.000 πληθυσμό έπρεπε να είχαμε 35.000 τουρίστες. Αυτά είναι που με πονάνε. Και η Λέρος είναι πιο νότερο νησί στο Ιωπέλαγος, το Θωρό, ως Λεριός. Ο καθένας στον τόπο του, ως βέβαια. Έχετε κάνει τις επαφές σας να δείτε πώς μπορείτε να καταρτήσετε το ψηφοδέλτιό σας, ποιοι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα σας βοηθήσουν, θα σας πλαισιώσουν ως υποψήφιο? Ναι, πολλοί μου ρωτάνε αυτοί ποιοι είναι δίπλα σου και τι γίνεται. Γιατί είναι, εδώ έχει γίνει μια ανακοίνωση που ξεχωρίζει από τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ πρώτα-πρώτα έχω και πρόσκληση πίσω στο φυλάδιο και όποιος το δει είναι καλεσμένοι να με ενημερώσουν αν ενδιαφέρονται. Είναι ανοιχτή πρόσκληση για όποιους ενδιαφέρονται. Να ασχοληθούν, αλλά, δηλαδή, να ασχοληθούν που έχουν όρεξη, όρομα και διάθεση. Για να προσφέρουν γιατί λένε. Να προσφέρουν. Έχω πυρήνα άτομα, γι' αυτό έχω, δεν έχω αμφιβολία, γιατί χωρίς μια πυρήνα. Όμως στη Λέρο, υπάρχουν και πολλοί που θέλουν να κατεβούν. Μέση έχω ακούσει 10 και 12 άτομα που θέλουν να κατεβούν για δήμαρχη. Πιο πολλού δήμαρχου παρά υποψήφιου σύλλογου. Ναι, έχουμε πολλά ταλέντα στη Λέρο. Όλοι θέλουν να γίνουν δήμαρχοι. Αφού υπάρχουν τόσοι, γι' αυτό να ανακοίνωσα, έχω την πυρήνα. Όμως, πάση όπως ξέρετε τα παλιά χρόνια που είχαμε τα κρυφά σχολεία. Θυμάστε που πιάναμε στα κρυφά σχολεία. Υπάρχει λοιπόν. Πάση τουρκοκρατία στη Λέρο. Αφού πάση τουρκοκρατία, εμείς πρέπει να είμαστε ήσυχοι, να μην μιλάμε. Γιατί αν πω αύριο αυτό είναι μαζί μου ή αυτή είναι μαζί μου, θα αρχίσει να θα τους νοχλάνε όλα αυτά. Τα βαστάμε κρυφά και πάλι όποιον ρωτάνε λένε δεν ξέρω τι γίνεται αυτά και έχουν μπεδευτεί όλοι οι άλλοι. Σου άφησε να μπεδεύονται, να ζαλίζονται μέσα στη σωστή στιγμή που όλοι θα ξέρουν ποιοι είναι και τι γίνεται. Δεν χρειάζεται βιασύνη, έχουμε 15 μήνες ακόμα. Καταλαβαίνω. Είναι η μικροπολιτική που λέμε πάλι. Καταλαβαίνω. Γιατί να πας με αυτό, ναι, τι κάνεις, αυτά. Αυτά τα τζατζαρίσματα υπάρχουν στο δικό μας. Εγώ απλά είναι πάνω στην ερώτησή σου, το αν έχει προετοιμαστεί για να κάνει αυτά που ονειρεύεται για τη Λέρο. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος. Το όνειρα έχουν ξεκινήσει από μικρό παιδί. Ένας άνθρωπος που είναι αυτοδημιούργητος. Που έχει δώσει δείγματα γραφής. Που έχει καταφέρει να είναι ένας από τους δυνατότερους επιχειρηματίες στο Σίδνεϊ. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου.
Γιατί δόξα τω Θεώ με την τεχνολογία και το διαδίκτυο πολλά μαθαίνει σήμερα. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Όπου να είσαι, δεν μπορεί να κρυφτεί. Όλα φαίνονται. Δεν θα θέτατε υποψηφιότητα αν δεν ήσασταν έτοιμος. Είμαι αυτηρημούρια του. Είμαι αυτηρημούρια του. Είναι ωραίο να κάνουμε και κόμμα μαζί στον επιχειρηματικό κόσμο. Εντυπωσιακή η πορεία. Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι όσοι γνωρίζουν τον κύριο Παυλή, γνωρίζουν ότι ήταν ένα όνειρο. Ήταν ένα όνειρο να ηγηθεί κάποια στιγμή του νησιού, διότι ο ίδιος πιστεύει με τις δυνατότητες που έχει, με τις διασυνδέσεις που έχει, με την τεχνογνωσία να διοικεί επιχειρήσεις, μπορεί να πάει τον τόπο ακόμα πιο μακριά. Αυτό ήταν κάτι που το λέει, θεωρώ, με συνέπεια τα τελευταία 10 χρόνια. Ήρθε η ώρα λοιπόν, θεωρώ τώρα, ο βολεριακός λαός να αξιολογήσει και να αποφασίσει αν αυτά που λέει ο κύριος Παυλής, αν αυτά που οραματίζεται για τη Λέρο, είναι και όραμα και του λεριακού λαού. Αυτό είναι, θεωρώ, το μεγάλο διακύβευμα που θα υπάρχει και για τον κύριο Παυλή και για τις επόμενες εκλογές για το νησί μας. Απλώς θα πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή, διότι τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσετε. Τα βλέπω, τα βλέπω. Κάθε μέρα τα βλέπω. Βλέπω οικογένειες που δυσκολεύονται, που φέρω. Και λυπάμαι. Όχι, μιλώ και στο κομμάτι, ας πούμε, της διαχείρισης του Δήμου, έτσι, όσον αφορά στο πρακτικό κομμάτι και στο... Ναι, εντάξει, είναι βήμα με βήμα, είναι στρατηγική, είμαι και τεχνοκράτης, ναι. Δεν γίνονται όλα αυτά ξαφνικά, πρέπει να βλέπεις, όπως είπα, όχι το δέντρο, το δάσος που λέμε, και ξέρω, όλα θέλουν στρατηγική. Και τίποτα στο πόδι. Εγώ δεν μ' αρέσουν τίποτα στο πόδι. Αυτό όλα θέλουν μια σήμερα στρατηγική και κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα βλέπεις πόσες διαφορές γίνονται μέσα στην Ελλάδα. Από μήνα σε μήνα, σε εβδομάδα σε εβδομάδα. Πάντως είναι μεγάλη απόφαση. Ότι υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων, βέβαια ο ίδιος δεν θεωρώ, είναι δικό του θέμα, πότε να γίνει. Μια ομάδα ανθρώπων που έχουν πείρα πάνω στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι θεωρώ προς τιμή του τον έχω ακούσει να λέει ότι εντάξει, εγώ δεν έρχομαι να σας πω τα ξέρω όλα. Δεν έχουμε να σας πω ότι ξέρω την τοπική αυτοδιοίκηση και τη χειρίζομαι όπως άνθρωποι που είναι 15. Έρχομαι όμως και σας λέω ότι εγώ έχω τη δύναμη, έχω τη γνώση, έχω τις τον τρόπο. Σχέσεις. Έχω τις δημόσιες σχέσεις που κακά τα ψέματα γνωρίζουμε όλοι οι πολιτικοί πλέον. Είναι ποιον έχεις και πού να σε βοηθήσει. Γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό που βλέπετε. Άλλα νησιά να τρέχουν με ταχύτητες μεγάλες και άλλα με μικρότερες ή άλλα κομμάτια της Ελλάδας. Ο κ. Παύλου λέει ότι εγώ έχω αυτούς τους ανθρώπους να βοηθήσουν τον τόπο μου. Σίγουρα όμως και μια ομάδα ανθρώπων από πίσω που θα είναι αυτοί που θα βοηθήσουν και θα κινούν τα νήματα όσον αφορά όλα αυτά που συζητάτε εσείς, τη γραφειοκρατία, τα προβλήματα και την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι. Εγώ χαίρομαι που λέω ότι δεν τα ξέρω. Διότι δεν ξέρω, πιστεύω είναι ένα αυτό κοινό ότι όποιος ανεβαίνει τα ξέρει όλα. Βλέπω ένα συνδυασμό, έχει μια ομάδα. Ο καθένας έχει το τομέα του, ξέρει και έτσι δουλεύει μια ομάδα. Δεν μπορείς όσο καλός και όσο έξυπνος και ό,τι να είσαι να τα κάνεις όλα. Και πρέπει ένας καλός, όπως και εγώ, στη δουλειά μου έχω μια συνεργείο με 120 άτομα. Όλα αυτά τα χρόνια να πετύχω τα έργα έχω 120. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα. Τα προβλήματα που φτάνουν σε μένα πρέπει να λυθούν κάτω μου και μόνο τα δύσκολα έχονται σε μένα. Αλλιώς, αν περιμένεις να κάνεις και να λύσεις όλα τα προβλήματα, έτσι, δεν φτάνει. Το management 24. Είναι άσος, ο management. Παυλής. Όλα είναι management, planning, management, όπως είπες. Είναι management. Μα έτσι, να μην κρυβόμαστε, έτσι πως έχω καταδείξει τα πράγματα, ο εκάστοτε δήμος, είτε μικρός είτε μεγάλος, είναι ένα business plan. Είναι. Αν μπορείς να το φέρεις σε πέρα, είναι αν μπορέσεις να το αξιοποιήσεις. Ο Δήμος βασικά είναι μια εταιρεία. Αν το βάλουμε κάτω, ο Δήμος είναι μια εταιρεία. Μα έτσι είναι ακριβώς αυτό. Έξω έσοδα. Πώς θα κάνεις κέρδος, πού θα επενδύσεις, τι θα κάνεις, είναι μια εταιρεία. Δημόσιες σχέσεις και διαχείριση. Και μετά είναι οι δημόσιες σχέσεις. Ο ένας κάνει τα οικονομικά, ένας τις δημόσιες σχέσεις και ο άλλοι έτσι προχωράνε. Κανένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Και γι' αυτό δεν προχωράει ένα νησί τη στιγμή που θέλει να τα κάνει κάποιος όλα μόνο του. Δεν γίνεται. Αν είναι ένας δήμαρχος να σκεύουμε κάτι λάμπα και πρέπει να κυνηγά όλη μέρα για μια λάμπα, δεν γίνεται. Ναι, να αλλάξουμε τη λάμπα, δεν έχουμε θέμα, όμως θα είναι κατάλληλος ποιος θα αλλάξει τη λάμπα. Και αν δεν αλλάξει η λάμπα την ώρα που πρέπει, τότε θα πάρω να πω γιατί δεν πήγε η λάμπα. Είναι εύκολα, είναι management. Και αυτό χάνει σήμερα γενικά πολλοί δήμοι και πολλές εταιρείες στην Ελλάδα. Γιατί εμείς το management στο εξωτερικό, ποιοι μιλάμε, κράτη όπως τη Γερμανία, Αγγλία, Αυστραλία, όλα αυτά τα κράτη ζουν με management.
Ξέρεις κάθε ώρα, κάθε μέρα τι γίνεται. Όχι στο πόδι. Αυτό είναι που έχει γίνει. Προγραμματισμό. Έτσι, αυτό. Ξέρεις οπότε, τον καθένα. Από ό,τι βλέπω είναι όλα οργανωμένα και στο μυαλό. Mm. Έτσι, αλλά και στην πράξη υπάρχει ο πυρήνας ήδη. Οπότε γι' αυτό προχώρησε και στην. Εντάξει, ακούγονται κάποια ονόματα τώρα έτσι έκπληξη. Εντάξει, ακούγονται ονόματα, όμως πάλι δεν ξέρουμε. Καλό είναι να υπάρχουν εκπλήξεις και δεν ξέρω στην εκπομπή μας. Να βγάλουμε τώρα, ήδη σαν καταλάβατε κυρίες μου, πρέπει να έχουμε στα κρυφά σχολιά που θα δημιουργηθούν κρυφές κάμερες για να ακούμε τη μέρα και μέρα. Για να βγάζουμε οι δίσκοι εμείς. Είχαμε 400 χρόνια κρυφά σχολεία, τώρα θα έχουμε 15 μήνες κρυφά σχολεία. Τοπικά γραφεία, πώς θα. Παντού γίνεται. Λογικά γραφεία. Παντού γίνεται. Προεκλογικά προσπαθεί ο ένας να πάρει από τον άλλο. Τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου λέει μεγάλη κουβέντα ο κ. Παυλής, ότι ποιο σε τοπικό και μικρό δήμο δεν βρίσκονται κάποιο με κάποιον, να μην είμαι δύο ένα, γιατί θα μου την πει ο άλλο και δεν βρίσκονται έστω σε κάποιο είδου κλειστό χώρο να μην του δει κανεί. Καλό στη Λέρο έχουμε έτσι ακόμα τα βουνά που έχουν ακόμα. Κατακόμβες, ναι. Βγαίνετε εκεί λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω έτσι τα δύο αποσπάσματα από τις δηλώσεις των παιδιών σας, τι λένε για σας, και ένα μικρό κομμάτι από τη σύζυγό σας. Και εγώ μετά, λοιπόν, και ο Νίκος δεν ξέρω να πάρει σειρά. Λοιπόν, η σύζυγό σας, η κυρία Αρχοντούλα Παυλή, λέει: «Αγαπώ, θαυμάζω και είμαι υπερήφανη για το σύζυγό μου, διότι εκτός του ότι είναι υπέροχος σύντροφος και οικογενειάρχης, είναι ένας αυτοδημιούργητος, καταξιωμένος επιχειρηματίας». Αυτά να λέγονται από το στόμα μιας συζύγου, εντάξει. Πρέπει να σας πω ότι και ο κύριος Παυλής, αντιστοίχως θαυμάζει, γιατί πραγματικά είναι ένα low profile πρόσωπο η κυρία Παυλή. Αλλά όσοι τη γνωρίζουν, τους κερδίζει σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα από ότι ο κύριος Παυλής. Αυτό σας το λέω εγώ. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Οπότε πίσω από έναν επιτυχημένο άντρα κρύβεται μια επιτυχημένη. Δεν θα μπορούσε τίποτα να γίνει. Αν είναι η γυναίκα δίπλα. Σε έναν άντρα δεν γίνεται τίποτα. Όσο γερό και από αυτά, οι γυναίκε αυτό έχετε. Οι γυναίκε έχετε τον τρόπο να αλλάζετε. Και για διάβαση, λέει ο Γιώργος ο Παυλής, αν θέλει. Πες το εσύ για να μην. Ωραία. Ο γιος σας λοιπόν λέει: «Καμαρώνω και αγαπώ τον πατέρα μου. Έχω δει και έχω ζήσει την επιτυχία του ως επιχειρηματία. Είναι ένας άνθρωπος που έχει στόχους και ακολουθεί αυτά που πιστεύει με θετικά αποτελέσματα. Η Λέρος θα ωφεληθεί εάν ο πατέρας μου ψηφιστεί δήμαρχος το Μάιο του 2019. Ναι. Τώρα, αν είναι Μάιος ή Σεπτέμβριος, δεν έχει σημασία. Μάλλον θα υπάρξει μια παράταση. Δομητικές και περιφέρεια θα γίνουν το ίδιο καιρό που πιστεύουν είναι Μάιο. Εντάξει, αυτό τώρα θα το δούμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Όποτε να είναι, όμως πάλι βλέπει είναι σημαντικό να έχει τα παιδιά σου δίπλα. Γιατί και είναι ωραία να σε πιστεύουν, γιατί με ένα παράδειγμα. Και το ότι και τα παιδιά αυτά γεννήθηκαν στην Αυστραλία και αποφασίζουν να ακολουθήσουν το όραμα. Εδώ ο Γενικός Γραμματέας, στο Γενικό Γραμματέας, ο κύριος Κότσινος, Μιχάλης Κότσινος, τη ΣΥΡΙΖΑ, είχε έρθει στην Αυστραλία και τον είχα συναντήσει στο προξενείο. Ο Γενικός Γραμματέας από Δημοελληνισμό. Τον είχα συναντήσει στο προξενείο και είχαμε συζητήσει και του είχε κάνει εντύπωση που ο γιος μου είχε έρθει στην Ελλάδα 28 φορές στη ηλικία 20 χρονών. Ναι, αυτά βλέπα πριν πάρα πολλά ταξίδια. Ναι. Όλοι. Και ήθελα να τιμήσει και το γιο μου για την πράξη αυτή. Ναι. Σου λέει ένας ομογενής 28 φορές να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει τη μεγάλη αγάπη της οικογένειας. Πείτε του μόνο ότι όταν τιμάς κάποιον έχει προβλήματα μετά. Να το σκεφτεί καλά. Και αυτό επισημαίνει. Να το σκεφτεί καλά πριν το τιμήσει, δεν μπορεί να έχει προβλήματα και μετά. Ναι, μπορεί να μην το τιμήσει το παιδί και χάσει το παιδί. Και αυτό επισημαίνει και η κόρη, βέβαια, η Κυριακή Παυλή. Ο πατέρας μου έχει μια μεγάλη αγάπη για τη Λέρο. Με ζήλο και ειλικρίνεια θέλει να δει το νησί να προοδεύει και να αναπτύσσεται. Πιστεύω ότι είναι ο σωστός άνθρωπος για δήμαρχος της Λέρου. Είναι ωραία αυτά. Σου δώνει κουράγιο, γιατί τα παιδιά είναι, ξέρεις, σαν. Και βλέπεις, τρίτη γενιά μιλάμε τώρα. Οπότε κύριε Παυλή, για να μην σας κουράσουμε περισσότερο, ετοιμάζεστε λοιπόν, έτσι, να έρθετε. Κάθε μέρα, κάθε μέρα γυρίζουμε, τρέχουμε. Εδώ και χρόνια θεωρώ ότι είναι έτοιμος ο κύριος Παυλής. Ναι, ήρθε. Γιατί σαν έτοιμος από καιρό. Ακριβώς. Νομίζω γεννήθηκα έτοιμος, δεν είναι. Όχι, αυτό από μικρός το έλεγε. Ότι εγώ θα γίνω μια μέρα δήμαρχος, ήταν από μικρός. Μικρός. Στην ηλικία δηλαδή 8-9 χρονών, μου είπε η δική του τι έλεγε, ότι θα γίνω δήμαρχος στη Λέρο. Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια. Το προανέφερα για τον κύριο Παυλή. Κάθε φορά που πάω στη Λέρο,
διάφορα μαθαίνουμε βέβαια εκεί κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, αλλά βλέπω τώρα ότι είναι και ένας απλός άνθρωπος που πραγματικά το βασικό είναι ότι γνωρίζει ότι δεν τα γνωρίζει όλα, γνωρίζει όμως πώς να το κάνει αυτό που πρέπει για τη Λέρο, mm-hmm. και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι έτοιμος για όλα. Έχει το ταλέντο να βρει τους σωστούς ανθρώπους. Είναι management, πάμε πάλι στο management. Αν θέλω να χτίσω γέφυρα, θα φέρεις αυτός που ξέρει να κάνει μελέτη για γέφυρα. Αυτό είναι, ξέρει. Πρέπει να ξέρεις πού θα πας να χτυπήσεις την πόρτα. Ωραία. Αυτή είναι σήμερα η επιτυχία. Σοβαρότητα, μεθοδικότητα. Ναι, έτσι είναι. Και εγώ θεωρώ, για να το κλείσουμε εδώ και μην το κουράσουμε, ότι θα υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και ένα καινούριο μοντέλο διοίκησης. Δηλαδή, ο Δήμαρχος θα τρέχει τα μεγάλα έργα με τις δημόσιες σχέσεις, διασυνδέσεις που έχει στα Υπουργεία. Και πίσω οι άλλοι που θα τους έχει, θα προσφέρουν για τις λάμπες, για τα φώτα, για το σκουπίδι, για τα πάντα. Ναι. Για ένα νέο μοντέλο διοίκησης που, εντάξει, αυτό θεωρώ θα είναι και ένα από τα βασικά του προεκλογικά. Ντέμο ότι εδώ αλλάζουμε τον τρόπο που θα διοικήσουν. Και σου είπα, η βασικό είναι που έχω εμπιστοσύνη στο Λεριό και τη Λεριά. Mm-hmm. Αυτό μου έχει δώσει το αυτό, και ξέρω ο Λεριός και η Λεριά είναι φιλότιμοι άνθρωποι και δεν είναι. Πολλοί τους λέει ότι ξεκορυδεύουν αυτά, αυτά, αυτά. Το θέμα είναι ο Λεριός και η Λεριά θέλουν το Λέρος να προχωρήσει. Και το στάνεσαι. Και αυτό είναι που μου δώνει το κουράγιο. Βέβαια. Mm-hmm. Κλείνοντας την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας, τι θα θέλατε να πείτε στους Λεριούς? Εκτός από το ότι τους εμπιστεύεστε κλπ. Εκείνοι πρέπει να σας εμπιστευτούν. Αυτό το μήνυμα που παίρνω συνέχεια από τους Λεριούς είναι η Λεριή. Θέλουν αλλαγή. Θέλουν τον Παύλη. Έτοιμο και το σύνθημα, λίγο έτσι. Έτοιμο και το σύνθημα. Εμείς λοιπόν να πούμε καλή δύναμη, γιατί είναι ένας δύσκολος αγώνας καθημερινός. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάλι. Καλή επιτυχία να έχετε, βέβαια. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε το 18 με καλά θεμέλια, καλή αρχή, και να βαστίξει αυτή την πορεία μέχρι το τέλος του χρόνου και το 19. Πρώτα Θεός, όλα να πάνε καλά, mm-hmm. και εδώ θα βλεπόμαστε πιο συχνά. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε για την ταλαιπωρία που πήρατε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, διότι πρέπει να σας πω ότι ήταν επιλογή του κύριου Παυλή να έρθει στην εκπομπή σας, παρακολουθεί κάθε μεσημέρι. Μ' αρέσει το πρόγραμμα σας. Και ειλικρινά, το είναι καθαρά δική του επιλογή. Και είναι σε καλή ώρα, γιατί ξέρεις, 3 με 5 είσαι σπίτι, 2 χειμώνα, το βλέπεις. Να ευχαριστήσουμε και εσένα όμως, Νίκο, που μας διευκόλυνες. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Απλά να πω ότι απόψε, επειδή θεωρώ ότι είχε γίνει κάτι πολύ σημαντικό το καλοκαίρι στο νησί μας. Αυτή η απίστευτη παράσταση που έδωσε η Άρτεμις για τα 40 χρόνια, σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος κατά αποκλειστικότητα στο Αιγαίο TV. Έχουμε το δεύτερο μέρος σήμερα των 40 χρόνων της Άρτεμις, ενός συλλόγου ο οποίος, ό,τι και να πει κανείς, τα λόγια φαντάζουν πολύ φτωχά για να δείξει αυτό το μέγεθος της προώδησης του πολιτισμού και του τουρισμού του νησιού μας. Σήμερα λοιπόν το δεύτερο μέρος, όσον αφορά τη μοιρατά για τον μπάσκετ και η κοπή πίτας του Πανιωνίου, θα είναι την Πέμπτη στην επόμενη εκπομπή μας, διότι σήμερα θεωρώ Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό το τόσο όμορφο και σημαντικό θέμα, που πολύ ομογενής και πολλοί κόσμος είναι συντονισμένος για να δει απόψε το δεύτερο μέρος 40 χρόνια Άρτεμις. Θα είμαστε και εμείς. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή χρονιά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι. Καλή χρονιά, με υγεία, καλό κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.